10 η ώρα, ώρα Ελλάδος, περιμένουμε εδώ την ελληνική αποστολή, μαζί με την τουρκική βέβαια. Άλλαξε το μέρος, ήταν να γίνει σε κάποιο ξενοδοχείο, αλλά τελικά γίνεται εδώ, στο παλάτι του Ντολμά Μπαχτσέ, δίπλα βέβαια από το παλάτι, εδώ που συνήθως η τουρκική προεδρία χρησιμοποιεί αυτό το χώρο όταν είναι να δεχτεί ξένους ηγέτες, ξένες αποστολές. Εδώ, όπως τουλάχιστον σχολιάζουν, μετά από αυτή την αλλαγή που έγινε, δηλαδή από το ξενοδοχείο να έρθει εδώ τελικά η ελληνική αποστολή και να γίνουν εδώ οι διερευνητικές επαφές, σημαίνει κάποια αναβάθμιση. Δηλαδή ότι ο Τούρκος Πρόεδρος, στη σύσκεψη που έκανε προχθές το βράδυ με τους κορυφαίους υπουργούς του, έδωσε εντολή να δοθεί μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις συνομιλίες με την Ελλάδα. Και αυτό βέβαια πιστεύουμε ότι είναι κάτι καλό, δηλαδή ότι η Τουρκία δίνει περισσότερη βάση στο τι θα συζητηθεί, στο πώς προσέρχεται τέλος πάντων στο τραπέζι. Γι' αυτό λοιπόν και μόνο το γεγονός ότι επιλέχθηκε άλλος χώρος και όχι ένα απλό ξενοδοχείο, μια αίθουσα ξενοδοχείου, αλλά εδώ όπου γίνονται οι μεγάλες συναντήσεις της τουρκικής προεδρίας, αυτό και από μόνο του έχει κάποια σημασία, δίνει κάποια μεγαλύτερη βαρύτητα. Τώρα εδώ, σε 2 ώρες περίπου, όπως είπα, περιμένουμε την ελληνική αποστολή μαζί με την τουρκική. Η ατζέντα των Τούρκων, γιατί εγώ από τη μεριά της Τουρκίας φυσικά μπορώ να μιλήσω. Ναι, είναι κρυφή η συνάντηση, αλλά τα θέματα πάνω κάτω είναι φανερά. Δηλαδή γνωρίζουμε πολύ καλά, το λέμε μήνες τώρα, ότι η Τουρκία θα προσέλθει πιθανότατα με ένα πακέτο, δηλαδή με όλα τα αιτήματά της να τα παρουσιάσει στην ελληνική αντιπροσωπεία. Τι είναι αυτά? Είναι η υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ φυσικά, είναι ο εναέριος χώρος, είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Ενδεχομένως λέμε, γιατί πολλοί Τούρκοι αξιωματούχοι το θέλουν, ακόμη και κυριαρχίας νησιών στο Αιγαίο. Δηλαδή κάποια νησιά, 150 και νησιά, οι Τούρκοι αμφισβητούν ότι ανήκουν στην Ελλάδα και άρα ότι πρέπει να συζητηθούν και όλα αυτά τα θέματα. Μεγάλη η βεντάλια βέβαια, να δούμε κατά πόσο η ελληνική πλευρά αυτό θα το αποδεχτεί, που δεν θα το αποδεχτεί φυσικά, θα γίνει συζήτηση, θα γίνει παζάρι και πάλι, παρόλο που αυτές οι διερευνητικές επαφές και οι συνομιλίες δεν έχουν κάποιο αποτέλεσμα, κάποιες αποφάσεις δηλαδή, αλλά σε πρώτη φάση στο θέμα της ατζέντας, σίγουρα η ελληνική πλευρά θα πει και αυτή τις δικές της θέσεις και θα θέσει τα όρια της φυσικά. Έχει γίνει μια ευρεία σύσκεψη από τον Τούρκο Πρόεδρο και τους υπουργούς του, όπως είπα νωρίτερα. Ήταν για να καθοριστεί ο δικός χάρτης, δηλαδή πώς θα κινηθεί η τουρκική αντιπροσωπεία, τι θα βγάλει στο τραπέζι και ανάλογα με τις αντιδράσεις της Ελλάδας, πώς θα αντιδράσει και η τουρκική πλευρά. Αναμένεται ότι πιθανότατα θα είναι μια πολύωρη συνεδρίαση, σύσκεψη, να το πούμε έτσι. Και είναι ενδεικτικό, αλλά Μαρία, και ο στόχος. Δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα. Λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιάννη ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο προσερχόμενη σε αυτές τις συνομιλίες. Μας έλεγες και έβλεπα και χθες το ρεπορτάζ ότι έχουν αποσύρει ούτως ή άλλως και όλα τα γεωτρύπανα και τα ερευνητικά της. Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Η κατάσταση στη Μεσόγειο αυτή τη στιγμή είναι θετική. Δημιουργεί ένα θετικό κλίμα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μόνο το Roots Race που είναι ανοιχτά του κόλπου, μόνο του κόλπου της Ατάλειας, σε δικά της χωρικά ύδατα, να το πω έτσι, και υφαλοκρηπίδα. Από εκεί και πέρα τα γεωτρύπανα στην Ανατολική Μεσόγειο και τα άλλα ερευνητικά δεν είναι κανένα έξω. Είναι όλα στα λιμάνια. Αρκεί να μην είναι τακτικισμός αυτός, Μαρία. Δηλαδή να είναι, επειδή έχει 2 εκκρεμότητες με τον Καν. Μία έχει με τον Biden, δεν ξέρει που θα το πάει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είναι Τραμπ, δεν είναι ο φίλος του. Και μία είναι η Ευρώπη. Τι θα κάνει η Ευρώπη, γιατί το Μάρτιο θεωρητικά, ξαναλέω, γιατί ο κύριος που είναι δίπλα σου στο παράθυρο έχει άλλη προσέγγιση, η καγκελάριος Μέρκελ, την οποία καλύπτει ο Παντελής. Θεωρητικά το Μάρτιο περιμένουμε και Ρώσεις. Άρα βολεύει τον Ερντογάν να πάει ως καλό παιδί μέχρι το Μάρτιο, έτσι. Θεωρεί ότι τις έχει εξοβελήσει, να το πω έτσι. Η Τουρκία αυτό θεωρεί, ότι τώρα βρίσκεται σε έναν διάλογο και αυτό θα πάει μέχρι το Μάρτιο, μέχρι που είναι να ξαναποφασιστεί κάτι για την Τουρκία. Να προσέξουμε. Σήμερα
τι θα υποθεί από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι έχουν κάθε λόγο και η Μαρία το ξέρει πολύ καλά, γιατί το παιχνίδι της προπαγάνδας στην Τουρκία το παίζει απόλυτα. Θα ακούσουμε τερατώδη πράγματα. Ήδη. Για το τι έχει θέσει. Ήδη και χθες, Μαρία, πες μας για τη συνέντευξή σου τη χθεσινή, που νομίζω πήραμε έτσι μια γεύση. Ακριβώς, και αυτή η συνέντευξη είναι από έναν άνθρωπο, αυτός που ουσιαστικά προώθησε, ο αρχιτέκτονας του Τουρκολιβικού Μνημονίου. Οπότε οι θέσεις του είναι καθαρά θέσεις κυβερνητικές, καθαρά θέσεις Τουρκίας αυτή τη στιγμή. Ο Τζιχάντ Γεϊτζή, λοιπόν, στη συνέντευξη που μας παραχώρησε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ουσιαστικά αμφισβήτησε όλα σχεδόν τα νησιά του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, ότι ανήκουν σε εμάς. Μόνο λέει, δεν ξέρω, 30-40, δεν θυμάμαι πόσα αναφέρει η συνθήκη της Λοζάνης, μόνο αυτά τα νησιά που αναφέρονται ονομαστικά ανήκουν στην Ελλάδα, όλο το υπόλοιπο Αιγαίο και μέχρι το μισό Αιγαίο είναι υποαμφισβήτηση, λέει. Δεν λέει ότι είναι καθαρά τουρκικά, δεν το λέει άμεσα, αλλά λέει ότι ας κάτσουμε να μιλήσουμε για αυτά πρώτα. Πρώτα αυτά να λύσουμε και μετά να δούμε για υφαλοκρηπίδες κλπ. Και το άλλο το ακραίο βέβαια που είπε είναι ότι η Ελλάδα, λέει, δεν έχει κανένα δικαίωμα, μα κανένα, στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν έχει ούτε μία σπιθαμή θάλασσα, να το πω έτσι, ούτε από την Κρήτη, ούτε από τη Ρόδο, ούτε από κανένα νησί. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει εν ολίγες. Ναι, επομένως, αυτή η θέση αντικατοπτρίζει, θέλω να σας πω, μία εν γέννη πολιτική, μία κυβερνητική πολιτική.